στις κρίσιμες στιγμές της οργάνωσης του αγώνα, με προκειμένη την απεργία στις 18 Φλεβάρι από εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία, δεκάδες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, από την ΑΔΔΗ, από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Μια προετοιμασία που έχει αρχίσει πολύ νωρίς από τις ταξικές δυνάμεις, τα συνδικάτα τα οποία συσπηρώνονται στον ταξικό πόλο στο κίνημα, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Γιατί από το τότε που τέθηκε στη διαβούλευση το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο και αρκετά νωρίτερα, οι αδρές γραμμές του ήταν γνωστές. Μπορούμε να το ονοματίσουμε άνετα εκτροματικό και με τίτλο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Κατρούγκαλου Μπρούτσι, γιατί ακριβώς θεμελιώνει το συντηρητικό χτύπημα που επέφερε στα θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης το νομοσχέδιο του Κατρούγκαλου, και τώρα τα κομμάτια της ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Βρούτσι να τα πακετάρουν αυτά τα κομμάτια και να τα μεταφέρουν στις τσέπες των επιχειρηματικών ομήλων. Τίθενται σε αμφιβολία πλέον, σε ανασφάλεια το σύνολο του λαού μας, όχι μόνο οι εργαζόμενοι άνεργοι, η ζωή των παιδιών τους, η υγεία, η περίθαλψη, όλα τα προνοιακά επιδόματα, η σύνταξη, οι οποίες θα προσδιορίζονται από εδώ και στο εξής, από το χρηματιστηριακό τζόγο και από το δημοσιονομικό χώρο που ούτως ή άλλως έχει διαμορφώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια το κλίμα του των δεκάδων περικοπών, ούτως ώστε να διατηρείται πακτολός χρήματος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις επενδυτικές δραστηριότητες των επιχειρηματικών ομήλων, κάτι που εξυπηρετούν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ και η τωρινή της Νέας Δημοκρατίας. Μια κορυφαία μάχη, θα λέγαμε, μάχη των μαχών, αφορά το σύνολο του λαού μας. Είναι μεγάλη μάχη για τα συνδικάτα να ενημερώσουν τον κόσμο, και αυτό είναι ο ρόλος των συνδικάτων, των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων και της ΓΕΣΕΑ αντίστοιχα. Τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ταξικό πόλο έχουν δώσει όλες τους δυνάμεις, έχουν διαμορφώσει κλίμα απεργιακό, κλίμα αντίστασης για να απαντηθεί, γιατί είναι κρίσιμο να απαντηθεί από όλους που θέλουν να δώσουν τη μάχη. Παρ' όλα αυτά, σας καλέσαμε σήμερα γιατί η Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε σε αυτήν ότι οι δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού βρίσκονται σταθερά σε πορεία υπονόμευσης αυτού του αγώνα, μετά τους αγώνες που υπονόμευσαν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπονόμευσης του αγώνα και ανοίγματος της δυνατότητας της επίθεσης της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομήλων με καλύτερο τρόπο, ακυρώνοντας στην ουσία, πρέπει να πούμε, τη διάθεση όλων αυτών που έχουν αποφασίσει να δώσουν αυτή τη μάχη, διαμορφώνοντας ένα μέτωπο αντίστασης για να ακυρωθούν τα σχέδια της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομήλων. Με αυτή την έννοια, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, την εισήγηση θα κάνει. Έχουμε εκπροσώπους από σωματεία τα οποία έχουν πάρει απόφαση για συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση.